θα πάρουμε ανάσα γερή, γιατί θα σας πάω και θα σας δώσω και την άλλη όψη της ειδησιογραφίας στη Δημοτική Κοινότητα της Ελιάς, όπου διοργανώνεται εκεί το Φεστιβάλ της Ελιάς. Και θα καλημερίσω την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κυρία Ελένη Συντιχάκη. Πώς είστε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Μια χαρά εσείς. Μια χαρά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλά να είστε. Στην άλλη όψη της ειδησιογραφίας, σε αυτά που θα έπρεπε να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή μας και όχι στα άσχημα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Ξεκινάτε αύριο Παρασκευή 5 του μήνα. Τι έχει το δικό σας φεστιβάλ, ποιο είναι το φεστιβάλ της Ελιάς? Το φεστιβάλ της Ελιάς, της Ελέας συγκεκριμένα, κυρία Δουλγεράκη, όπως αναγράφεται από τα αρχαία ιστορικά κείμενα, είναι το πρώτο που γίνεται εδώ στη κοινότητά μας και γενικά στο Δήμο Χερσονήσου, σε ένα τόσο μικρό κατά τα λεγόμενα χωριό. Παρόλο που η Ελέα, κυρία Δουλγεράκη, περιλαμβάνει γύρω στους 2.200 μόνιμους κατοίκους, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα, τις μεγαλύτερες κοινότητες του Δήμου Χερσονήσου. Mm-hmm. Και θα έπρεπε, το τονίζω αυτό, να έχει μία άλλη αντιμετώπιση από όλους τους φορείς. Τι θέλω να πω με αυτό? Μέχρι τώρα η Ελέα για πάρα πολλά χρόνια ήταν εντελώς παραμελημένη, κυρία Δουλγεράκη. Εντελώς όμως παραμελημένη. Δεν γινόταν τίποτα σε αυτό το χωριό, σε ένα χωριό, θέλω να πω, το οποίο απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα, 16 μάλλον, από το κέντρο του Ηρακλείου, 7 λεπτά από το αεροδρόμιο των Νίκος Καζαντζάκης. Η Εθνική Οδός είναι στο ένα λεπτό από το χωριό μας και μπορείς να πας σε όποια μεριά της Κρήτης θέλεις. Βρίσκεται σε ένα υπερυψωμένο σημείο και το βλέπουν από τη θάλασσα μέχρι σχεδόν όλη την παραλία, και όμως το έχουν παραμελήσει. Αναφέρεστε πρώτιστα στο Δήμο που ανήκετε, έτσι? Αναφέρομαι στο Δήμο που ανήκω, τις προηγούμενες χρονιές φυσικά, γιατί αυτές με τη νέα Δημοτική Αρχή ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας, γιατί και εγώ είμαι νέα στα πράγματα, για να αναδείξουμε το χωριό μας, να φέρουμε καινούριο κόσμο. Δεν εννοώ απαραίτητα μόνο τουρίστες, αν και έχουμε και πολλά ενοικιαζόμενα και πολλά καταλήματα εδώ στο χωριό. Ωραία. Πάμε λοιπόν για εκείνους οι οποίοι μένουν στην περιοχή, είπατε 2.200 μόνιμοι κάτοικοι. Είναι εκείνοι ακριβώς οι οποίοι έρχονται για να κάνουν τις διακοπές τους? Είναι το ντόπιο στοιχείο το οποίο συγκεντρώνεται καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή? Ερχόμενοι στα σπίτια μαμάς, μπαμπά, παππούδων, γιαγιάδων, συγγενών κλπ. Οπότε είναι η κίνηση περισσότερο αυξημένη αυτή την περίοδο. Πείτε μας ωστόσο τι περιλαμβάνει το Φεστιβάλ Ελέας. Μας δώσατε το στίγμα τουλάχιστον σε χιλιομετρική απόσταση και κατά πού είναι η περιοχή που γνωρίζουμε, της Ελιάς, Ελέας όπως λέτε, αρχαία ονομασία. Δώστε μας λοιπόν και το κλίμα μέσα από το φεστιβάλ, τι μπορεί να απολαύσει κάποιος, γιατί μπορεί να το συνδέει ας πούμε με το λάδι, ενώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ωραία. Το φεστιβάλ μας λοιπόν είναι ένα τριήμερο φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάει αύριο, την Παρασκευή δηλαδή, Σάββατο και Κυριακή που γίνεται το κλείσιμο. Περιλαμβάνει καθημερινά διαδραστικά παιχνίδια παλαιάς εποχής που θα γίνουν εδώ με τα παιδιά, και όσα παιδιά παρευρεθούν θα παίξουν παλιά παιχνίδια. Περιλαμβάνει τοπικά προϊόντα όπως ελαιόλαδο, κρασί, παξιμάδι, ντόπιο, ψωμί, ντόπιο και διάφορα άλλα προϊόντα. Και από τις 9 το βράδυ καθημερινά, με διαφορετικό είδος μουσική, θα μπορεί να απολαύσει ο κάθε επισκέπτης την Παρασκευή συναυλία με έντεχνο ροκ με την Alba Band Music,
το Σάββατο τα ρεπέτικα μονοπάτια με ρεπέτικο λαϊκό και την Κυριακή θα γίνει το κλείσιμο με μία παρεούλα σε ένα μεγάλο τραπέζι. Δεν θα υπάρχουν τραπέζια που ο κόσμος θα μπορεί να κλείσει τραπέζι γιατί είναι φεστιβάλ. Έρχεστε, διασκεδάζετε, βλέπετε τα τοπικά προϊόντα μας, παίρνετε μέρος στις διαδραστικές εκδηλώσεις παιγνίδια, γεμίζουμε τις μπαταρίες μας για να μπορούμε στη συνέχεια να συνεχίσουμε. Ακριβώς, γιατί όπως είπατε η καθημερινότητά μας είναι τόσο σκληρή κυρία Δουλγεράκη που χρειαζόμαστε νομίζω μία ανάσα να φύγουμε από τη δουλειά, από το σπίτι, από την καθημερινότητα. Και την Κυριακή φυσικά θα έχει πολλές πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά, θα έχει γιγάντιες σαπουνόφουσκες, θα έχει παλωνοκατασκευές, θέατρο σκιών, θεατρικό παιχνίδι και διάφορα άλλα και θα κλείσουμε με κριτικό συγκρότημα, χορό και μαντινάδες στο τραπέζι. Να είσαστε καλά, να το καθιερώσετε. Το έχει ανάγκη ο κόσμος και να τραγουδήσει και να διασκεδάσει και να χαμογελάσει. Αυτό που είπαμε πριν από λίγο, να πάρει ανάσα και να γεμίσει μπαταρίες, γιατί η καθημερινότητά μας είναι πολύ πολύ δύσκολη. Και πάντα έτσι να τα καταφέρνετε. Καθιερώστε το, κάντε το και θεσμό, εάν μπορείτε. Κυρία Συντυχάκη. Ακριβώς. Ήθελα να προσθέσω κάτι, με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Και κάθε χρόνο αυτό το φεστιβάλ θα έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο σκοπός μας φέτος είναι να συγκεντρώσουμε λεφτά για το δημοτικό μας σχολείο, το οποίο έχει πολλές ελλείψεις και θέλουμε να τις διορθώσουμε. Αυτό. Να είσαστε καλά λοιπόν. Καλά να περάσετε και καλή δύναμη σε όλους σας. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Καλημέρα σας κυρία Συντυχάκη. Να είστε καλά.